Φίλες και φίλοι του News Hub, γεια σας. Η Κρήτη είναι ένας τόπος γεμάτος αρχαιολογικούς θησαυρούς που συνεχώς αποκαλύπτονται προκαλώντας το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια ακόμη σημαντική ανασκαφική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι αυτή στην Κουμάσα, στα Αστερούσια, στη Μεσαρά. Σήμερα το newshub.gr, εδώ στο newshub.gr, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, κύριο Διαμαντή Παναγιωτόπουλο. Με τον κύριο Παναγιωτόπουλο θα μιλήσουμε για την Κουμάσα, αλλά και για μια σπουδαία έκθεση που είναι σε εξέλιξη και έχει τίτλο «Τα νησιά των ανέμων, ο ναυτικός πολιτισμός του προϊστορικού Αιγαίου», η οποία αυτή την περίοδο φιλοξενείται στο Ενετικό Φρούριο του Κούλε εδώ στο Ηράκλειο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, γεια σας και ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για να συζητήσουμε σήμερα στο News Hub ενδιαφέροντα θέματα, πιστεύω. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την έκθεση, αν μου επιτρέπετε. Η Περιφέρεια Κρήτης, λοιπόν, και η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και το Δήμο Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, συνδιοργανώνουν την περιοδική έκθεση «Τα νησιά των ανέμων, ο ναυτικός πολιτισμός του προϊστορικού Αιγαίου». Θα ήθελα να μας κάνετε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την έκθεση. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω το σχόλιο μου με ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια Κρήτης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, χωρίς τους οποίους, δύο φορείς, δεν θα μπορούσε η έκθεση αυτή να υλοποιηθεί. Το θέμα της έκθεσης, ο ναυτικός πολιτισμός του Αιγαίου, είναι ήδη γνωστό, όχι μόνο σε ειδικούς, αλλά και στο ευρύ κοινό. Αλλά αυτό που παρουσιάζουμε εμείς δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο είναι σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος εδώ και κάποιες δεκαετίες, αλλά και μια νέα προσέγγιση. Και αυτό το λέω γιατί είναι πρώτη φορά στην οποία οι αρχαιολόγοι συνεργάστηκαν με έναν σχεδιαστή και έναν πολιτικό μηχανικό σε μια προσπάθεια να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια πολύ πρακτικά αλλά και κέρια ερωτήματα, τα οποία συνήθως οι αρχαιολόγοι δεν έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το οποίο είναι πολλές φορές καθαρά χρονολογικό ή τυπολογικό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απαντήσουμε ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται στον οποιοδήποτε ο οποίος ασχολείται για πρώτη φορά με τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα στην αρχαιότητα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, απαντώντας την πρώτη σας ερώτηση, είναι ότι η έκθεση αυτή ξεκίνησε πριν από 10 περίπου χρόνια στη Γερμανία και μετά από 5 επιτυχημένους σταθμούς σε γερμανικά μουσεία ήρθε πρόπερση στο νεόδημητο μουσείο της Μεσαράς και μετά από αυτό τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα έρχεται πλέον σε έναν χώρο τον οποίο εγώ θεωρώ φυσικό χώρο της έκθεσης, τον Κούλε, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο περιβρέχεται σχεδόν από όλες τις πλευρές από τη θάλασσα. Είναι κάτι το οποίο ταιριάζει απόλυτα με το θέμα της έκθεσης. Είναι η ιδανική τοποθεσία. Την έκθεση μπορούν να την απολαύσουν μικροί και μεγάλοι? Ναι, βέβαια ήταν ένας από τους πιο βασικούς μας στόχους να κάνουμε μια έκθεση όχι για ειδικούς, δηλαδή αρχαιολόγους ή ιστορικούς, αλλά μια έκθεση η οποία θα απευθύνεται κυρίως στο κοινό, το οποίο δεν έχει κάποιες ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο η έκθεση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, αλλά και παιδιά, αλλά και όποιον άλλον ενδιαφέρεται για τις θαλάσσιες δραστηριότητες ενός αρχαίου πολιτισμού. Αυτό είναι και κάτι το οποίο είναι ένας από τους βασικούς στόχους της μοντέρνας αρχαιολογίας, δηλαδή να δημιουργήσει κανείς μια έκθεση και ένα μουσείο, ξεκινώντας όχι από τα ίδια τα εκθέματα, αλλά από τις απαιτήσεις ή και την περιέργεια των επισκεπτών. Μάλιστα. Τι θα δει στη διάρκεια της έκθεσης ο επισκέπτης μέσα στο μπούλετ αυτή τη στιγμή? Η έκθεση μας ξεδιπλώνεται, θα μπορούσε να πει κανείς, σαν ένα μεγάλο τρισδιάστατο βιβλίο σε δύο χώρους του Κούλε, το μικρό και το μεγάλο σφαιρώνε. Δεν έχουμε αρχαία αντικείμενα, αλλά πολλά ομοιώματα αρχαίων αντικειμένων, πάρα πολλά επεξηγηματικά κείμενα, φωτογραφίες και σχέδια. Και αυτό που είναι το highlight της έκθεσης είναι τα μοντέλα πλοίων. Έχουμε 5 μοντέλα πλοίων σε διαστάσεις 1 προς 10, δηλαδή σε διαστάσεις στις οποίες θα μπορούσε κανείς και μπορεί κανείς να μελετήσει
τις ναυπηγικές ιδιότητες των αρχαίων πλοίων και έχουμε δύο μεγάλα μοντέλα λιμανιών σε κλίμακα 1 προς 80 στα οποία προσπαθούμε να ανασυνθέσουμε την εικόνα ενός μηνακού λιμανιού της εποχής του Χαρισμού. Αντιλαμβάνομαι ότι βασικό σας στόχος είναι η ανάδειξη του ναυτικού μας πολιτισμού με αυτά που μου λέτε. Ακριβώς. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, να αναδείξουμε το υψηλότατο επίπεδο ανάπτυξης του ναυτικού πολιτισμού της περιοχής του Αιγαίου, το οποίο ξεκινά ήδη από την εποχή του Χαλκού. Η εποχή του Χαλκού σίγουρα δεν είναι η επαρχή των θαλάσσιων δραστηριοτήτων των πολιτισμών του Αιγαίου, γιατί αυτές μπορεί να χρονολογηθούν ήδη στην Παλαιολιθική περίοδο, αλλά στην εποχή του Χαλκού, δηλαδή στην 3η και 2η χιλιετία π.Χ., έχουμε σίγουρα μία πρώτη περίοδο μεγάλης ακμής. Παράλληλα με αυτό θέλουμε να περάσουμε και ένα σύγχρονο μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό είναι ότι οι πολιτισμοί της εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο δεν ήταν μόνοι τους στο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά εξαρτούνταν από άλλους ξένους πολιτισμούς. Αυτό το σύγχρονο μήνυμα είναι το μήνυμα της διαπολιτισμικότητας, δηλαδή η ειρηνική συνύπαρξη με άλλους πολιτισμούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα το θεωρούσα και ένα βασικό συστατικό στοιχείο της διαχρονικής πορείας του ελληνικού πολιτισμού από την εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν είμαστε απαραίτητα ως Έλληνες ή ως μινοήτες αυτοί που επινόησαν πρώτοι κάτι, όπως προσπαθούν να μας πείσουν πολύ σε αρκετές ψευδοεπιστημονικές προσεγγίσεις, αλλά οι Έλληνες, μεταξύ αυτών και οι μινοήτες, είχαν μια καταπληκτική ικανότητα να αφομοιώνουν ιδέες και να τις μετεξελίσσουν σε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που περνάει και μέσα από την έκθεσή μας. Έχετε πει ότι η έκθεση είναι καρπός μιας γόνιμης διεπιστημονικής συνεργασίας με στόχο να διαλευκανθούν μια σειρά από άλλη τα προβλήματα της μινοϊκής και της αιγαϊκής ναυσιπλοείας που έχουν κυρίως πρακτικό ή τεχνικό χαρακτήρα. Μια σειρά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς κατασκευάζονταν τα πλοία, πού έβρισκαν οι ναυπηγοί την απαιτούμενη ξυλία, πόσο επικίνδυνο ήταν το ταξίδι μέσα στη θάλασσα. Όλες αυτές οι απορίες λύνονται στη διάρκεια της έκθεσης. Ακριβώς. Παρουσιάζουμε πρώτα όλα αυτά τα πρακτικά ερωτήματα και προσπαθούμε να δίνουμε σε κάθε περίπτωση μία πιστική απάντηση. Δηλαδή, πώς κατασκευάζαν οι Κυκλαδίτες στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, στην πρώιμη τρίτη χιλιετία, τα μονόξυλά τους, δηλαδή λέμβους, οι οποίες ήταν κατασκευασμένες μόνο από ένα κορμό ξύλου. Πού έβρισκαν αυτά τα μεγάλα δέντρα, πώς έπλεαν με αυτές τις λέμβους, πόσα άτομα χρειάζονταν για να κινήσουν ένα τέτοιο μεγάλο μονόξυλο, ποια ήταν η αλλαγή αργότερα η οποία οδήγησε στην επινόηση εστιοφόρων τα οποία κατασκευάζονταν με σανίδες και έπλεαν πλέον με πανιά, πόσο επικίνδυνο ήταν το ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα, το οποίο ήταν πολύ πιο επικίνδυνο από ότι ένα ανάλογο ταξίδι στις μέρες μας, και αυτό είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να το φανταστεί. Φαντάζομαι ότι ήταν το απόλυτο ρίσκο εκείνης της εποχής. Ακριβώς. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί πολλές φορές και εμείς οι αρχαιολόγοι υποθέτουμε πολύ απλοϊκά ότι οι επαφές μεταξύ δύο πολιτισμών, οι οποίοι χωρίζονταν μεταξύ τους από την ανοιχτή θάλασσα, ήταν πυκνές. Αυτό ισχύει, αλλά σε αυτά τα πλοία τα οποία γεφύρωναν αυτή την υδάτινη απόσταση, δεν ταξίδευαν σημαίνοντα πρόσωπα. Δηλαδή είναι αδύνατο να υποθέσουμε ότι ένας βασιλιάς ή ακόμα και ένας υψηλός αξιωματούχος θα δεχόταν ποτέ να θέσει τον εαυτό του σε ένα τέτοιο ρίσκο. Οπότε είναι ενδιαφέρον να καταλάβει κανείς ότι λόγω της επικινδυνότητας ενός τέτοιου ταξιδιού οι διαπολιτισμικές επαφές βασίζονταν σε μία μικρή ομάδα ατόμων τα οποία δεν προέρχονταν από τα ανώτατα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι ένα από τις ενδιαφέρουσες διαστάσεις ή μάλλον ερωτήματα τα οποία θέτουμε και προσπαθούμε να απαντήσουμε. Φαντάζομαι ότι θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον αν κάποια στιγμή μπορούσαμε να διαπιστώσουμε, δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό, πώς γινόταν και η επιλογή αυτών των προσώπων. Ακριβώς. Πολύ καλή ερώτηση, αλλά
Ίσως μπορώ να απαντήσω απεισιόδοξα, είναι πολύ δύσκολο ναι. Να ελπίζουμε ότι θα βρούμε γραπτές πηγές, τις οποίες δεν έχουμε καν μέχρι τώρα, τουλάχιστον αναγνώσιμες, οι οποίες θα μας δίνουν πληροφορίες σε τέτοιο ιστορικό βάθος. Μακάρι, αλλά είναι λίγο απίθανο. Ναι, κάποια... Να υποθέσουμε ότι θα ήταν άτομα από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα ναυτικοί ή ίσως και κάποιοι έμποροι που ρυψοκινδύνευαν ένα τέτοιο ταξίδι. Ναι, και φαντάζομαι σε κάθε περίπτωση θα ήταν και άτομα τα οποία θα είχαν κάποιες ικανότητες για να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα, εμπειρία και ικανότητες, γιατί σίγουρα ένας απλός βαρκάρης ποτέ δεν θα επιχειρήσει ένα τέτοιο ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα. Αυτό είναι μια άλλη πολύ σημαντική παρατήρηση που μας υποδηλώνει ότι το εμπόριο μεταξύ μακρινών περιοχών και το ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα ήταν υπόθεση οργανωμένων μια οργανωμένη διαδικασία η οποία ήταν στον έλεγχο είτε μεγάλων ακτορικών κέντρων ή εμπόρων με μεγάλη εμβέλεια δράση. Μάλιστα. Δεν ήταν υπόθεση του καθενός. Αυτό αποκλείεται. Έχουμε πληροφορίες, εσείς δηλαδή αρχαιολόγοι, για το πόσο οργανωμένα ήταν τελικά τα μινωικά λιμάνια? Δεν έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε σίγουρα αυτές τις πληροφορίες και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε και αρχαιολογικά τεκμήρια, γιατί μέχρι τώρα έχουν ανασκαφεί λιμενικοί οικισμοί, αλλά δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για λιμενικές εγκαταστάσεις. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε στην έκθεση με πολλές υποθέσεις, όχι τόσο με δεδομένα, αλλά μάλλον με υποθέσεις εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο χαιρόμαστε για οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση ή κριτική, ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αρχαιολόγοι, γιατί θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε καλύτερα κάτι για το οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα μέχρι τώρα με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα. Φαντάζομαι ότι αν λάβουμε υπόψη βέβαια τα αρχαιολογικά ευρήματα, την Γνωσό, τη Φεστό, τις μεγάλες αρχαίες πόλεις, φαντάζομαι ότι και τα λιμάνια θα ήταν ανάλογα φτιαγμένα, ίσως προηγμένα για την εποχή. Μιας και μιλάμε για το μινωικό πολιτισμό, θα ήθελα να σας πάω τώρα στο δεύτερο μεγάλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Θα ήθελα να αναφερθούμε στην Κουμάσα, γιατί να πούμε ότι παράλληλα με την έκθεση είστε υπεύθυνος και για το σπουδαίο ανασκαφικό έργο στην περιοχή εκεί, στα Αστερούσια. Αλήθεια, τι έχει αποκαλυφθεί ως σήμερα και θα ήθελα να μου πείτε αν έχουν ολοκληρωθεί οι ανασκαφές, σε τι φάση είμαστε δηλαδή. Ναι, ναι. Και σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αρχαιολογική εταιρεία, η οποία υπό την αιγίδα της οποίας γίνεται η ανασκαφή, και στην εφορία αυτή του Ηρακλείου, η οποία από την αρχή μας έχει υποστηρίξει και χωρίς την βοήθειά του θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εδώ στην Κρήτη. Πρόκειται για μια ανασκαφή η οποία οργανώνεται υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής εταιρείας από το Πανεπιστήμιο της Χαδελβέρης, από το οποίο προέρχομαι εγώ. Και είναι μια ανασκαφή η οποία είχε ξεκινήσει πριν από 120 περίπου χρόνια, όταν ένας από τους πρωτοπόρους της κοινωνικής αρχαιολογίας, ο Στέφανος Χαμσουδίδης, πήγε στην Κουμάσα για να ανασκάψει ένα νεκροταφείο το οποίο είχαν εντοπίσει οι ντόπιοι. Οι ανασκαφές του Χαμσουδίδη έδωσαν πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα, τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο του Ηρακλείου και υποδηλώνουν, μάλλον αποτελούν μια σημαντική ένδειξη για τη μεγάλη σημασία της Κουμάσας την εποχή του Χαλκού, από το 3000 π.Χ. περίπου μέχρι και το τέλος του μονεϊκού πολιτισμού, γύρω στο 1200 π.Χ. Μάλιστα. Εμείς επιστρέψαμε μετά από 100 χρόνια για να ανασκάψουμε όχι το νεκροταφείο, το οποίο είχε ανασκαφεί από τον Ξανθουδίδη, αλλά τον παρακείμενο οικισμό, τον οποίο ο Ξανθουδίδης είχε εντοπίσει αλλά δεν είχε ανασκάψει. Και ήρθαμε με αυτό τον αρχικό στόχο να ανασκάψουμε αυτό το σημαντικό οικισμό και να συνδυάσουμε τα δικά μας ευρήματα με τα ευρήματα του Ξανθουδίδη. Παράλληλα με τις αρχαιολογικές εργασίες, να πούμε ότι έχετε εκπονήσει και ένα σχέδιο που θα συμβάλλει στην ανάδειξη του πολιτισμικού τοπίου της ευρύτερης περιοχής των Αστερουσίων. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτή την προσπάθεια και το σκεπτικό της, γιατί νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ναι, ακριβώς. Σας είπα προηγουμένως ότι εμείς ξεκινήσαμε πριν από 10 περίπου χρόνια με έναν πολύ βασικό και απλό στόχο, απλά να κάνουμε μία ανασκαφή, η οποία θα είχε έναν καθαρά αρχαιολογικό προσανατολισμό. Αλλά από τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα, άλλαξαν πολλά σε ό,τι αφορά το δικό μας πρόγραμμα. Και αυτό είναι μια συνέχεια μιας πολύ δυναμικής εξέλιξης γενικά της αρχαιολογίας τα τελευταία χρόνια, η οποία εξελίσσεται από μια επιστήμη της μελέτης της αρχαιότητας προς μια επιστήμη μελέτης, ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Δηλαδή, τους αρχαιολόγους πλέον δεν τους ενδιαφέρει μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν. Και γι' αυτό και εμείς προσπαθήσαμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στην Κουμάτσα να υπερβούμε τα όρια του φράχτη του αρχαιολογικού χώρου και να δούμε αν ο αρχαιολόγος μπορεί να έχει έναν πιο ενεργητικό ρόλο, όχι μόνο μελετώντας, αλλά και επιβρώντας την διαχρονική πορεία ενός τοπίου. Και αναπτύξαμε ένα σχέδιο δράσης σε μια προσπάθεια να συνδέσουμε την ανασκαφή με μια προσπάθεια ανάδειξης της ιστορίας της περιοχής. Μάλιστα. Αυτό πρακτικά τώρα πώς μπορεί να γίνει και ποια θα είναι τα ωφέλη, να το πω έτσι απλά για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Ναι. Νομίζουμε ότι η αρχαιολογία μπορεί να έχει ένα κοινωνικό ρόλο ως εφαλτήριο μιας ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης του κριτικού τοπίου και ιδιαίτερα σε περιοχές απομακρυσμένες όπως τα Αστερούσια. Αυτό σημαίνει αρχικά να φέρουμε όλους τους υπεύθυνους γύρω από ένα τραπέζι και αυτή είναι για μας και η μεγαλύτερη δυσκολία, δηλαδή αρχαιολόγους, παραγωγικούς φορείς, τους ντόπιους και να αρχίσουμε να συζητάμε όλοι από κοινού με ποιο τρόπο μπορούν αρχαιολογικοί χώροι ή η ιστορία μιας περιοχής να χρησιμοποιηθεί σαν μια βάση για μια ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία από πλευρά θα έχει συγκεκριμένα οικονομικά ωφέλη για τους ντόπιους, αλλά και για τους όσους έχουν επιχειρήσει την περιοχή, αλλά και από την άλλη θα σέβεται και θα διατηρεί την αρχαιολογική κληρονομιά. Τώρα, το πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει και ποια θα ήταν τα ωφέλη μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο στοίχημα. Υπάρχει ένας τρόπος, ένα εργαλείο και αυτό είναι ο λεγόμενος δομημένος δημοκρατικός διάλογος. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει επινοήσει ένας μεγάλος Έλληνας επιστήμονας της Διασποράς, ο Αλέκος Χριστάκης, ο οποίος συνεργάζεται τελευταία χρόνια με τη Μαρία Κακουλάκη και το έχουν εφαρμόσει σε πολλές περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου της Ιφιλίου. Και είναι μια προσπάθεια επιστημονικής προετοιμασίας ενός διαλόγου πάνω σε καυτά θέματα, τα οποία προκαλούν περισσότερο διχόνια παρά συμφωνία. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς είναι ένα τέτοιο καυτό πρόβλημα, το οποίο προϋποθέτει ένα τέτοιο επιστημονικά προετοιμασμένο διάλογο. Με στόχο να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε το πολιτισμικό τοπίο τη στέρη βάση μιας οικονομικής ανάπτυξης, μιας απομακρυσμένης περιοχής. Μάλιστα. Κλείνοντας την κουβέντα μας, την σημερινή, θα ήθελα να μου πείτε κάτι σημαντικό για μένα, για την ουσία του πράγματος, αν έχετε βρει ανταπόκριση στο όλο σχέδιο το οποίο έχετε παρουσιάσει και προσπαθείτε να εκπονήσετε για την περιοχή των Αστερουσίων και όχι μόνο φαντάζομαι, γιατί τα ωφέλη είναι πολλαπλά και δεν αφορούν μόνο την τοπική κοινωνία εκεί πέρα, αλλά και ευρύτερα το νησί. Όσον αφορά αρχικά την ανασκαφή, έχουμε βρει από την πρώτη στιγμή άμεση και απλόχερη υποστήριξη από τους ντόπιους και από την εφορία αρχαιοτήτων. Όσον αφορά τώρα το μεγαλύτερο εγχείρημα του σχεδίου δράσης, εδώ έχουμε σίγουρα κάποιο πρόβλημα, γιατί έχουμε την υποστήριξη του κόσμου αλλά και των συναδέλφων, οι οποίοι έχουν και ίδια ανάλογες πρωτοβουλίες.
αλλά δεν έχουμε ακόμα κάποια υποστήριξη από τους φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να μας υποστηρίξουν οικονομικά. Γι' αυτό είμαστε σε μια προσπάθεια αναζήτησης φόρων για να αρχίσουμε να υλοποιούμε, αποκινούμε τους τοπικούς παράγοντες αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Από το Υπουργείο δεν έχετε λάβει κάποια στήριξη? Όπως σίγουρα ξέρετε, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει να υποστηρίξει αναρρύθμιτες ανασκαφές, ερευνητικά προγράμματα, και ο δικός μας στόχος είναι να βρούμε χρήματα όχι από το Υπουργείο αλλά από ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες ανασκαφές οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερα και άμεσα προβλήματα από τη δικιά μας. Μάλιστα. Φαντάζομαι όμως ότι και η κεντρική πολιτική ηγεσία όπως και οι τοπικοί φορείς οφείλουν να βλέπουν τη σπουδαιότητα της κάθε ανασκαφής ξεχωριστά και όχι να είναι επιλεκτικοί ως προς τη χρηματοδότηση. Βέβαια αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ανεξάντλητη θα έλεγα, γιατί θα πάμε σε άλλου είδους ζητήματα και θέματα. Εγώ κύριε Παναγιωτόπουλε θα ήθελα να σας ευχηθώ, να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την συνομιλία μας και θα ήθελα να σας ευχηθώ να συνεχίσετε τις δράσεις σαν αυτές που πραγματοποιείτε σήμερα με στόχο τα πολλαπλά ωφέλη της κοινωνίας μας και εύχομαι να τα πούμε σύντομα ξανά με καινούριες ειδήσεις, ακόμη πιο όμορφες, πιο σπουδαίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ευχαρίστω. Να τα πούμε και μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.